Συρτή, κάθε την παλιά. Ο κίνδυνος εδώ. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Πολύ καλή πάσα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ρόμπι Κιν. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Θα σουτάρει για γκολ. Τα κατάφερα. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Φορτούνης θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Φορτούνης, νάτος πάλι. Στέλνει την μπάλα στον άξονα. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπτη. Πολύ καλό το passing game εδώ. Τη στέλνει μακριά. Μίτρογλου με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Παδόπουλος. Την περνάει ανάμεσά τους. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κώστας Σταφυλίδης. Κάνει τη μακρινή παλιά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι. Δεν περίμενα και να το βάλει από τόσο μεγάλη απόσταση. Κι όμως, λίγο έλειψε. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κλέβει την μπάλα. Καταφέρνουν να διώξουν. Του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Κώστας Σταφυλίδης. Προχωράει μόνος του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Συρτή, κάθε την παλιά. Θα το καρφώσει. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Κινείται προς την επίθεση. Ρόμπι Κιν. Κώστας Σταφυλίδης. Δωροσίδης. Κάνει τη μακρινή παλιά. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Μουσική.
ήττα δεν είναι ποτέ ευχάριστη. Νομίζω όμως ότι μπορούν να είναι περήφανοι για την απόδοσή τους. Έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο εδώ και το αναγνωρίζουν οι οπαδοί. Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας. Στην περιγραφή είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου σήμερα θα βρίσκεται και ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Γεια σου Χρήστο. Περιμένουμε όλοι να δούμε ένα συναρπαστικό μάτς. Το μάτς ξεκινάει. Ωραίο τάκλινγκ. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Και του ξεφεύγει. Στον ουρανό η μπάλα. Σε εγρήγορση ο πορτιέρο. Μαζεύει την μπάλα. Τακτσίδης. Κώστας Σταφυλίδης. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πέντε λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να... Και είναι γκολ! Υπέροχη προσπάθεια για την Τουρκία. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη στιγμιαία αδράνεια. Μεγάλη απροσεξία του τερματοφύλακα εδώ. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Συρτή κάθε την παλιά. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Μακρινή ψηλή παλιά. Τακτσίδης. Μόνος του με την μπάλα. Για να δούμε τι θα επινοήσει. Θα βγάλει μία σέντρα. Σημαδεύει το κάθετο δοκάρι. Καθάρισε ωραία. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Την αντίπαλη άμυνα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ο Παπασταθόπουλος έβαλε όμορφα το πόδι του και πήρε την μπάλα. Θέλει την μπάλα προς το σημειάκι του κόρνερ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Ο διαιτητής βάζει το χέρι του στο τσεπάκι και θα του δείξει την κίτρινη κάρτα. Λουτσάει με δύναμη την μπάλα. Εδώ έκανα μια πολύ καλή ευκαιρία. Λιάμινα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο.
Με δύναμη. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Είναι πίσω στο σκορ, αλλά λόγω του ότι δεν είναι αποτελεσματική στο σκοράρισμα. Πάντως έπαιξαν καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα ανακάψουν στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Τακτσίδης. Ο Σεχολέμπας. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Κινείται προς την επίθεση. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Σουτάρει προς το τέρμα. Ω, το πιάσε. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Κώστας Σταθηλίδης. Έχουν περάσει 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές, αλλά δεν τις επιχειρεί. Φορτούνης, συρτή κάθε την παλιά. Προχωράει μόνος του. Και ακόμα μένει όρθιος. Το Ρωσίδης. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Μακρινή πάσα. Και ο διαιτητής θα δείξει πως είναι ελεύθερο χτύπημα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Ο Σεχολέμπας γεμίζει προς τα αντίπαλα. Μπήκε με άσχημο τρόπο. Σωστά δίνεται φάουλ. Παπαδόπουλος. Να και το σουτ τώρα. Αστόχησε και σε πολύ κρίσιμο σημείο. Μάλλον βιάστηκε εδώ και χαράμισε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βέβαια, από εδώ πάνω όλα εύκολα μας φαίνονται. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοδώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Καταφέρνουν να διώξουν. Πλέον το ρολόι μετράει αντίστροφα για το τέλος. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα. Αυτό είναι και το τέλος της διαδρομής για την ομάδα τους. Και αυτό είναι. Το τουρνουά φτάνει σε ένα απότομο τέλος. Μερικοί το θεωρούν ότι είναι νωρίς. Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο. Είναι πάντα οδυνηρό να χάνεις απέναντι στον μεγάλο σου εχθρό. Για να το πούμε πιο απλά, είναι τα μόνα μάτς μες στη χρονιά που δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν μετά από αυτό το παιχνίδι, αν θα καταφέρουν να συνταχθούν. Thank you.